ζωή Αλιμπέρτη, μητέρα της γνωστής ηθοποιού και παρουσιάστρια Σοφίας Αλιμπέρτη, άνοιξε την καρδιά της στα αποκαλυπτικά και στον Παντελή Νασόπουλο και μίλησε για τις δυσκολίες που έχει ζήσει από τα πρώτα της χρόνια, αλλά και για όσα περνάει σήμερα ως πρώην τραγουδίστρια. Ενώ πρώτα ξέραμε τη ζωή μας, είχαμε χαράξει έναν δρόμο όλος ο κόσμος, όχι μόνο εγώ. Όλος ο κόσμος, όλες οι παλιές τραγουδίστριες, όλες οι παλιές πεινάνε. Όλες, η μία με παίρνει βοήθησέ με, η άλλη δεν έχει να φάει, η άλλη τι να κάνω, με διώξανε από το σπίτι, η άλλη ξέρω... Μα εγώ δεν έχω τη δύναμη να βοηθάω τώρα, έχω σταματήσει. Εσείς, κυρία Αλιμπέρτη, βρεθήκατε σε καθόλου δύσκολη θέση οικονομική? Όλος ο κόσμος βρίσκεται σε οικονομική θέση δύσκολα. Παλιά που είχα τα παιδάκια που... μην ξεχνάς, έκανα και τρεις δουλειές παλιά. Ναι, δούλευα στο εργοστάσιο το πρωί, πολύ παλιά όταν ξεκίνησα. Το μεσημέρι πουλάγα σεντόνια, γύριζα έξω και πουλάγα σεντόνια. Και το βράδυ έβαζα τα παιδιά, κοιμόντουσαν και πήγαινε και τραγούδαγα. Ήταν δύσκολο. Είχα ταλαιπωρηθεί. Και σιγά σιγά τα χρόνια σταμάτησε και το εργοστάσιο. Και μου φάγανε και τα ένσημά μου. Πόσα χρόνια δουλεύατε σε αυτό το εργοστάσιο? Από 12 χρονών. Παιδικά χρόνια δεν γνώρισα. Πότε ήρθε η Σοφία στη ζωή σας? Η Σοφία όταν ήμουνα 18-19 πες εκεί. Ήμασταν σαν αδερφές. Όπου πηγαίναμε αδερφές. Ήταν εύκολο να μεγαλώνετε και τα παιδιά και το ταυτόχρονα να δουλεύετε και το βράδυ? Όταν κάποια στιγμή... Ξέρεις, τα παιδιά περνάνε διαθεσίες, περνάνε αρρώσεις, περνάνε... Κάπου είχα εξαντληθεί, ξέρω εγώ, τα πήρε η μητέρα μου στην Κέρκυρα. Μετά είχα όλη την ελευθερία να δουλεύω και να είμαι πιο ήσυχα. Αλλά στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο. Υπήρχε κάτι που στερηθήκατε εσείς, κυρία Αλιμπέρτη, από τη ζωή σας? Φυσικά στερήθηκα το... Μ' αρέσει η οικογένεια. Και όταν δεν υπάρχει ο άντρας στο στήριγμα του σπιτιού, είναι λίγο. Πάντα έλειπε η βάση του σπιτιού. Εγώ χώρισα όταν ο γιος μου δεν είχε σαρατήσει. Είχα γεννήσει το γιο μου και μετά αμέσως χώρισα. Τι λέτε, οπότε στην ουσία βρεθήκατε με δύο παιδιά μόνοι σας να περάσετε? Με δύο παιδιά μόνοι μου να τα μεγαλώνω. Γι' αυτό ο κόσμος λέει και πολλά μπλα μπλα και δεν μαζεύει και το στοματάκι του και είναι κακό. Γι' αυτό και είμαι μόνη μου. Η ζωή αυτή είναι όλο φαρμάκια. Δεν έχω παρέες, δεν έχω τίποτα. Είμαι τελείως μόνη. Όταν πέρασε ο καιρός, τον συγχωρέσατε αυτόν τον άνθρωπο που δεν συμπεριφέρθηκε σωστά και έβγε ξαφνικά? Αυτόν τον άνθρωπο τον έχουμε ξεχάσει. Όλοι τον έχουμε ξεχάσει. Δεν είχε ενδιαφέρον να δει τα παιδιά του κάνουν? Αφήστε σας τα παιδιά του. Όχι. Un'altra te. Εν μεταξύ και η Σοφία ξεκίνησε από μικρή να μπαίνει στον χώρο των καλλιτεχνικών ηθοποιών. Ήμουν 12 χρονών. Ήτανε, αλλά η Σοφία μου ευτυχώς είναι καλό παιδί και σταμάτησε εκεί που έπρεπε. Εννοείται την καριέρα της στην τηλεόραση. Ναι, σταμάτησε εκεί που έπρεπε. Τώρα είναι μια χαρά με τα παιδάκια. Τη σκεφτεί, είναι μάνα και έχει δύο παιδιά και είναι μια χαρά. Σας λείπει καθόλου? Που έτσι είναι λίγο μακριά και μου δεν είναι εδώ. Και η κόρη μου και ο γιος μου. Είστε σαν μαμά υπερπροστατευτική ακόμα και τώρα με τα παιδιά? Δηλαδή θα πάρετε τι κάνουν, πώς είναι, να μιλήσετε? Πάντα. 2-3 τηλέφωνα παίρνω την ημέρα.